Φτάνει. Λοιπόν, έλα εδώ να παρουσιάσουμε τι... τι έχουμε σήμερα. Αυτή τη στιγμή... Πώς αισθάνεσαι, 15 χρονών παιδί. Ωραία. 15 χρονών παιδί. Λοιπόν, του την έσκασα όμως, ήθελα να το πάρει αυτός, πρόλαβα πήγα το πήρα εγώ. Δυστυχώς. Αλλά θα το πάρει και αυτός παιδιά, γιατί είναι κουφάλα μεγάλη. Τα πρώτα ξεκινήματα της... Naughty Dog. Της Naughty Dog. Βεβαίως. Θυμάσαι όλες λεγγύες, που είσαι εκεί. 96, 97 το 2. Ναι. Και... κατευθείαν καπάκια, 98, 3. 96, 97, 98, ναι, 3 project, το ένα μετά το άλλο. Μετά βγάλανε και το Crash Team Racing, νομίζω. Ναι, το 99. Και Crash Bass. Ήτανε, ξέρεις, αυτό ήταν πώς είχε κάνει Nintendo, ξέρεις, το Mario Kart. Το Mario Kart. Και το Mario Party που είχε ήταν το Crash Bass το αντίστοιχο. Φυσικό. Θα πάρουμε τη σειρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι, εντάξει, δεν θα παίξουμε ακριβώς 100% gameplay κτλ. Να δούμε τι αλλαγές έχουν κάνει, κάνει και ναι. Τα σήματα τα έχουν αφήσει όλοι ίδια. Πάμε να δούμε το πρώτο. Πάμε, ναι. Loading. Α, είχα ξεχάσει ότι υπάρχει loading. Κουαγουλίτσα. Γεια σας. Άμα θες να κάνεις σιγαρά και κάπνα. Δεν θα μας κάνουν εμείς. Λες. Για να δω τετράγωνο, όντως. Ξεκινάω. Πάμε και τη ζωή. Πω πω φίλε, έχω πάθει πλάκα. Κοίτα πως είναι το κάβουρα, το θυμάσαι κάπου όπως το έρθω, ούτε και δεν πες κάτι. Ο πούς το κάτι. Checkpoint είναι αυτό. Έτρεχε κάπου, έτρεχε, κάπως έτρεχε. Ναι, ναι, κάτι πάντα έχεις για να τρέξεις. Τόσο πας, σε πρέπει να κάνεις τα παπ 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 παπ. Ναι. Θυμάσαι την προπέρα. Α, ναι, ρε φίλε, ναι. Τώρα δεν το φτάνω, ε. Τώρα όχι. Το θέμα μας είναι να πάρουμε την τριπλή μάσκα. Πού το φίλε είναι πανέμορφο, ε. Ναι. Είναι πανέμορφο. Έλα! Αυτό είναι checkpoint. Τα βλέπεις πλέον καθαρά, ρε φίλε. Ναι, πεντακάθαρα. Το ίδιο, το ίδιο ακριβώς δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Ναι, ναι. Θυμάμαι πεντακάθαρα το πρώτο παιχνίδι. Τίποτα δεν έχουν αλλάξει. Απλά είναι πεντακάθαρο πλέον το τέτοιο. Γραφικά το όλο. Καινούργιο παιχνίδι. Και το πρώτο εγώ το έπαιξα τελευταίο από όλα τα κρασμπάκια. Έπαιξα πρώτα το 2, μετά το 3 και μετά το 1. Λες το είχα δώσει τότε, εγώ το είχα πάρει το 1 το κράσμα. Όχι. Έχει χέρι, παιδί. Και τα κυβότια τα είδες που τα μαζεύεις. Και να έχεις κράσει. Ναι. Στο σβέρκο τα έπαγε. Όπου είναι ίδιο ρε, δεν έχω αλλάξει κάτι. Απλά φαίνεται πολύ όμορφα όλα τα πάντα, σαν παραμυθένιο. Ναι. Να τα κάνανε έτσι και το Medieval, ε. Να κάνανε πολλά παιχνίδια βασικά. Εντάξει, το Medieval το κάνανε βέβαια και μια διασκευή. Βασικά είναι, δεν είναι remake, είναι... πώς το λένε ρε παιδί μου... remaster. Ναι. Ωραίο. Είσαι... τσακπίνης. Φοβήθηκα τώρα. Δώσ' τα ρε όλα ρε. Αμούλα ρε. Δεν παίρνω τίποτα τώρα. Τίποτα σου, ναι, πάρ' το βολίδα. Που έτσι καλύτερα θα το δείξουμε το εμείς στον κόσμο. Έλα ρε. Μπερδεύομαι, δεν το έχω. Τι ξεχνάς να πηδήξεις δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Βλαμμένος σου, ρε. Κοίτα εδώ, κόφτα. Να σε περάσω. Όχι, κόφτα. Όχι, δεν τα ακούω, θα τα αφήσω να δείξω πόσο άσχημος σου είναι. Ρε φίλε, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, τι στο διάλογο κάνεις. Δεν έχω τώρα απόκριση. Στο μυαλό. Άμα πάτε και στα νήτρο να βλέπεις τι ωραία θα ήταν. Ξέρω, δεν ξέρω, με τη μία. Τελικά δεν είπες με τα κουτάκι που νόμιζα. Τώρα να τη μία πιο μετά, ρε. Ρίχτους. Όπα! Τεχνιμόμουν αυτό.
Τώρα το θυμήθηκα ότι γίνονταν. Καλκομανία σε κάτι. Πήγες στη μάσκα γιατί γλίτωσες, ε. Ναι. Πήγαινε λίγο πιο κοντά να πέσει. Λίγο πιο κοντά. Έτσι. Φύγε τώρα. Κάνε και το checkpoint. Άντε ρε μαλακά. Κοπάνα τη ρε, με σβούρα ρε. Έτσι. Τώρα γιατί με πάτησε, γιατί ρε φίλε πήγες κοντά. Δεν ήμουν κοντά, δεν βλέπεις που είμαι. Με μια ψηλή πήγες, έφτασε για να είσαι λίγο. Μαλακά, έχεις κάνει μια πίστα, κοντεύουν και μια ώρα τώρα. Πέλα, πήγε. Όπα, πιο πίσω, αφού έκανα πίσω. Φαινόταν, τώρα φαινόταν. Χάσκα, ναι. Κόψε το παρέντακι. Φτάνει, πάμε στο άλλο. Να δούμε και τα άλλα. Ένα ριτράι θα το κάνω. Έλα, κάνε ένα ριτράι, άντε. Όταν φωνάζει αυτός τι λέει. Μπουρδουγκά. Μπουρδουγκά. Άστα! Φύγε! Μασάρτε. Κοπάνε τα ρεμαλέκα με τη σβούρα. Πίδα! Δεν πηδάει όταν επιστράει. Να δω άμα είναι όντως μαλακή ο χειρισμός, κάτι μαλακή εσύ. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μαλακή ο χειρισμός, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα που κάνεις. Μια χαρά ρε μαλάκα, καλά είμαι και βετεράνος. Κοίτα τι κάνει παιδιά. Ο Χριστός και η Παναγία. Θα κατέβουνε πάλι, δείξε, σβούρα κάνει. Άντε. Πίδα. Τώρα βλέπεις ρε φίλε. Δεν λέει ρε μαλάκα, δεν φταίει αυτό. Με πήρε η τέτοια. Δεν ξέρεις να πει, φέρα να σου περάξω εγώ τα κατάκαση. Όχι. Πάρα το checkpoint εκεί πέρα. Πάρε και κανένα μήνα πας κάποια ζωή, ξαναχάσουμε πάλι για το παίζουμε την αρχή όλα. Μπράβο, σου κόψει. Το θυμόμουν αυτό. Εκεί ήταν που πήρα από Παναγία μου, τώρα εντάξει. Εδώ θα πει το Παναγία. Ρε γιατί δεν τις ρίχνεις ρε μαλάκα. Το πάτησα ρε μαλάκα της βούρα. Δώσε μου λίγο να σου δείξω, πρόσεξε. Άνοιξε μωρέ. Έτσι παίζουν, σταματή. Έλα, σε χάσει ένα. Δεν ξέρεις ρε φίλε. Εσύ μόνο για τα ρεξιότς κάνεις. Κάνα διάβλο. Δεν το θυμόμουν, να τα καλά σου ξέγει. Πάρ' το. Πίδα απέναντι. Χτύπα το σκατζόκυρο. Πιγκουίνι. Μπράβο. Να αυτούς τους κρυστάλλους μαζεύεις όλους και έχει κάτι άλλα μεγάλα κρυστάλλα παλιά. Ναι, και σου βγάζει 100%. Ναι, και σου βγάζει δεύτερο τερματισμό. Α, είχε δεύτερο. Ναι, είχε δεύτερο. Μα υπήρχε λόγος, αγόρι μου. Προχώρα, ρε. Ήθελα να κάνω ένα κόλπο. Τώρα το μάθα, ρε. Αλβάδι. Τώρα το τερμάτισα. Έλα, προχώρα, δεν είναι, σου δείχνει τα ποσοστά. Ήταν περιπετειώδης. Ωραία, έβαλες τρία. Όχι, δεν έβαλα τρία, θα βάλεις εσύ τώρα. Τι πατάω. Ο νουμπάς, ο τέρμα. Τέρμα, δεν ξέρω κάτι άλλο που λέει να παίξουμε κάποιο ποδοσφαιράκι. Ναι, τι πατάω. Ποιο βαρέ σου, ποιο κάνει πάσα. Με ποιο βαρέ σου, συνήθως. Σφεντρό. Έτσι είναι με το κάστρο, έχει πέντε περιοχές. Δεν το έχω πέσει. Δεν πεθαίνει ποτέ αυτός ο Κόρτεξ. Νίο. Νίο Κόρτεξ. Νίο Κόρτεξ. Πήγε την πάρα ευθεία. Δεν σήκω καραγκούνι δεν έπισα. Α, πέφτω, μου πες εδώ πέρα θα φάσουμε στα νερά. Δεν ξέρω για πέσε. Όχι, ρε καλά. Κοίτα πως φαίνεται τα νερά. Ναι ρε, κοίτα εδώ όλο το σκηνικό μας. Τώρα ναι, φαίνεται κάστρο. Πραγματικά είσαι στο μεσαίωνα. Ενώ είναι με τη μηχανή, έχει να κάνει σχέση με τη μηχανή του χρόνου και έτσι. Ναι, αυτό βλέπεις είναι για διαφορετικά τέτοια. Είδες τη γίδα που σου είπα. Ναι, ναι. Πάρε πολύ δεκάτ. Έλα ρε. Δεν θέλω να κάνω το δεύτερο. Ρε άρχι ρε. Δεν τα καταφέρα. Βέλε μου εδώ μήνα.
πετύχει η ζωή. Μαγκά. Μαγκά η Βερθά. Μαγκά. Τι είναι το μαντράκι που σου φαίνεται τώρα. Εγώ το βλέπα τετράγωνο αυτό κάπου που σου φαίνεται το μαντράκι. Πρόσεχε! Τώρα το θυμήθηκα. Δεν το θυμήθηκα, τον πρόσεξα λίγο. Δεν πάω. Τι να βάλω, λέγε το σε. Πάω να την τερματίσω. Ρίχτω την πάντα. Μου κάνε τρίπλα ρε μαλέκα ο πάντα. Μαλέκα ο πάντα όπως πρέπει να ήταν ο Μαραντώνα του Μεσαίου. Πήγαινε με φάει το. Πρόσεχε τώρα, τώρα με έχει κόψει δύο φορές στη μέση. Ξέρεις, αλλού πάνε τα πόδια. Το φάγεις. Δεν τρώω πάντα. Τελειώνει πίστα για να πήρες και το δύο πρίστα. Το Παναγία μου. Με χτύπησε. Ναι. Δεν άκουσες που είπε ο Παναγία μου. Ο Παναγία μου δεν το κάνει. Ο Παναγία μου. Άρα τελείως πίστα μου. Αυτό ρε. Παίρνει και καμία ζωή πάντα. Αυτό πιο καλό χειρισμό δηλαδή σαν τρία. Έτσι μου φάνηκε. Γιατί δεν είχε λακκούβες, γι' αυτό δεν έχασες. Δεν μπήκα και στο bonus stage. Εντάξει, φίλε. Το bonus stage σου λέω είναι πάντα για να μαζέψει καμιά ζωή άμα σου λείπει. Ναι, αλλά εκεί θα φάνε. Μπορείς, κάνεις backtracking σε αυτά όλα. Ναι. Γυρνάς πίσω και μαζεύεις τα πάντα. Ναι, το ξέρω. Έτσι είχαμε κάνει στο 2 με κάποια σταλάκια. Ναι, το 2. Άρα, εσένα ποιο είναι το καλύτερο σου, το 1, το 2, το 3. Το 2. Το 2, γιατί έχω παίξει πιο πολύ στο 2. Και εγώ το 2 το έχω αγαπήσει πιο πολύ από όλα. Πού θες να πεις, θα παίξεις. Πες να παίξω. Παίξε, έκανα... Κάνα κυνηγητό, ρε παιδί μου. Εδώ. Ξέρω εγώ, κυνηγητό. Α, μπαίνει αυτή, με την κοπελίτσα μπαίνεις τώρα. Ναι, έχει... Εσύ άλλαξες. Έχει... Δεν το θυμάμαι, το 3 καθόλου. Δεν το έχω παίξει βασικά το 3. Όχι, δεν το θυμάμαι. Μην λέω τα δικά μου. Μην λέω και εγώ τα δικά μου. Να, με την γράκη ρε φίλε, αυτό που κυνήγαγα στο άλλο παιχνίδι στο 2. Ναι. Πίνει και το μάτι. Του πάρ' αυτά είναι κεκτημένη ταχύτητα, μακριότητα. Κεκτημένη ταχύτητα. Την είδα και εγώ να πάω γρήγορα. Τρέχα! Μια τελευταία δεν γίνεται, δεν ξέρω τι μπορεί να φανταστεί. Δεν τρέπομαι κι εγώ. Όχι, παίξε ρε! Είναι σε κορόιδο, ρε! Έλα ρε, τώρα φταίτε τι! Εγώ φταίω, δεν το κάνω καλά. Βρήκες τον ήχη, αχ, λέει! Ω! Πολύ δύσκολο είναι η μαρά, πώς θα πεις αυτά τα τσίλια. Το σπασέ! Να το πήρα το τσίλιμπορ. Γιατί χρωτήρας όλη την ώρα ρε μαλάκα. Έτσι, ξέρω εγώ. Στο πειρά! Δεν ξέρω. Κάνει και έτσι και πάλι. Με κρατήσεις. Ένα παραπάτσι. Δεν θυμάμαι έτσι τόσο δύσκολο. Δεν στρίβει ρε φίλε, δεν στρίβουμε τίποτα. Ρε φίλε το άλλο έχει τετραγωνάκια. Ποιο, ναι. Ήταν βάση σκακιού και καλά ο χειρισμός. Τώρα είναι φύ, είναι φρύ. Πόνεσα, δεν ξέρω. Ρε φίλε, πάλι βρήκες, φίλε. Ναι, ρε μάλλον. Ναι. Έλα, σας έλα, σας έλα, και τι έλα. Θα το κάνω εγώ. Όχι, άσε, τελευταία ζωή. Πρέπει να πηγαίνεις μας, δεν είναι δεν έχω δείξει. Έλα, δώσκω. Δεν το πήρα. Έπρεπε να έβρισκες στο ξύλο, ρε. Να σε πετάξει. Άρα, σου σου εγώ, σου λέει. Έκλας. Α, εδώ έχει ζωές, φίλε. Δεν έχει checkpoint και συνεχίζεις. Σταματάω. Είναι όπως παίζαμε παλιά. Σταματάω. Δεν ξέρω, έχει ελαττώματα στο χειρισμό, παρατήρησα εγώ. Άρα δεν έφευγα που έχανα. Όχι. Παρατήρησα όντως ελαττώματα στο χειρισμό. Έχει, λίγα κάποια ελαττώματα. Γιατί θυμάμαι παλιά όταν το έπαιζα. Καταρχήν έπαιζα χρόνους από την πίστα. Ναι. Εντάξει. Πιο παλιά όμως έπαιζες και ώρες τώρα, έτσι. Έπαιζα ώρες, αλλά θυμάμαι ότι όταν το έστειλα δεξιά πήγαινε δεξιά όντως. Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι τον έχεις στη μέση. Έτσι το χαρακτήρα και έδινε δεξιά, πάπα έμενε εκεί όμως. Αυτό δεν έμενε εδώ στα δεξιά.
ξέρεις κάτι. Κατάλαβες, το έκανα στα δεξιά και ξαναπήγαινε στη μέση μόνο του. Ναι, ναι. Αυτό είναι λάθος δηλαδή του κόσμου. Ξέρεις τι παρατήρησα όμως. Τι. Ότι τότε εμείς δεν παίζαμε το αναλογικό, παίζαμε το σταυρό. Και πως σε δυσκολία το αναλογικό. Όχι, το δεύτερο παιχνίδι. Περισσότερο με αναλογικό. Το έπαιξα με αναλογικό και διαφήμιζε και το αναλογικό. Ναι. Ναι. Και διαφήμιζε και το αναλογικό. Τα γραφικά του είναι θεσπέσια. Καλά, τα γραφικά είναι άψογα. Μουσική άψογα. Είναι πιο βελτιωμένη λιγάκι. Έχει καλύτερη. Λιγάκι πιο καλό ήχο και έχουν προσθέσει κάτι. Ακού τη μηχανή, τη μηχανή λιωτή. Την ηλεκτρική κιθάρα. Δεν υπήρχε αυτή. Άλλα μηχανήμα τώρα ρε, σε σχέση με τότε και στη μουσική. Το βλέπουμε κιόλα και από τη μουσική βιομηχανία. Τι κάνει. Κανονικά του τα έτσι που κάνει τα. Λοιπόν, αυτά. Αυτό, μόνο ο χειρισμός ήταν λίγο το περίεργο. Κατά τα άλλα. Δεν έχουν αλλάξει πίστες, δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Τα θυμάμαι παιδιά 100%. Δεν έχουν αλλάξει πίστες, δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Δεν ξέρω, πρέπει να βελτιώσουν τον χειρισμό. Κατέβασε ήδη ένα πατσάκι όταν το έβαλα τώρα εγώ να το παίξω με το Stam. Είδαμε. Ίσως κάνουν και άλλες βελτιώσεις και θα το δούμε στην πορεία. Θα σας πούμε και. Εντάξει, και ένα review μπορεί να κάνουμε. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Αλλά ξέρετε, γιατί είναι το ίδιο ακριβώς, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, να του πω κάτι για το παιχνίδι, ίσως σου πω κάποια για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού κτλ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι στου μεγαλύτερου και σε αυτού που το είχαν παίξει και πιο παλιά, θα του συγκινήσει. Θα του συγκινήσει, θα του ξεκίνησα παιδικές αναμνήσεις όπως ξεκίνησε και σε εμάς. Κάτι άλλο τώρα που να έχω να πω γι' αυτό. Δεν ξέρω. Και είναι και μια ευκαιρία έτσι για τα νέα παιδιά να δοκιμάσουν αυτό το. Ναι, τη μασκότ του PlayStation. Ναι, την αυθεντική μασκότ του PlayStation. Γιατί αυτή ξεκίνησε σαν μασκότ του PlayStation. Ήταν κάτι το αντίστοιχο του Sonic και τη Sega και του Mario. Πάντα θέλαν όλοι μια μασκότ για να χτυπήσουν, να του λύσει και το μηχάνημα. Να αγαπήσει κάτι από αυτό. Κάπω έτσι το κάνανε. Ήταν θέμα marketing. Αν και δεν το έχει πολλέ μασκότ, άλλο κανάλι. Ναι. Αυτό ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Παρουσιάσαμε, μας αρχίσαμε λιγάκι, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!